Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα περάσουμε τώρα στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Συνεδρίασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με την έναρξη, με το ξεκίνημα του μηνός Νοεμβρίου. Συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μεταξύ αυτών έγινε αναφορά στην πανδημία. Ζητήθηκε και μέσω εγκυκλίου που θα σταλεί σε όλες τις εκκλησίες να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας προκειμένου να έχουμε μείωση των κρουσμάτων. Αλλά ιδιαίτερη αναφορά, κυρίες και κύριοι, έγινε στη βία μετά και τα τελευταία γεγονότα. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα για την συνεδρίαση και όλο το ρεπορτάζ με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Φερδί, από την Αρχιεπισκοπή. Θα μας δώσει τόσο το κλίμα στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, αλλά και όλα τα θέματα που συζητήθηκαν. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου, από την Αθήνα και από τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου. Έχουμε πολλά να δούμε και να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με το ανακοινωθέν για τη βία. Πολλή συζήτηση έγινε το τελευταίο διάστημα, πολλά ακούσαμε και από ιεράρχες. Τι ακριβώς υπόθηκε? Κοιτάξτε, μετά το τέλος συνεδρίασης που έληξε χθες, η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου έβγαλε ένα ανακοινωθέν αφορμή τη βία που υπάρχει σε πολλούς χώρους της κοινωνικής ζωής. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, κατά τη συνεδρία της, γνωρίζει ότι το πρόβλημα της βίας ξεκινά από την πτώση. Είναι συμπτώματα, όπως λέει στο ανακοινωθέν, της μεταπτωτικής ανθρώπινης κατάστασης, το οποίο παρουσιάζεται όταν ο Αδάμ και η Εύα αλληλοκατηγορούνται, αλλά καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Για τη θεολογία, λέει, η βία σχετίζεται με την άρνηση ανάληψης ευθύνης. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα πάσχει από επιμέρους φαινόμενα γυναικοκτονίας και ανδροκτονίας, εν τέλει ανθρωποκτονίας. Έγινε πολλή συζήτηση πάντως και γενικότερα πώς μπορεί να στηρίξει η Εκκλησία και να βοηθήσει τα ζευγάρια εκείνα που έχουν πρόβλημα. Άλλωστε είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, ο πνευματικός λόγος της Εκκλησίας αυτός για τη στήριξη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη επικοινωνίας. Ναι, η Εκκλησία από την πλευρά της ενεργεί πάντα μέσω της ποιμαντικής της ευθύνης, στοχεύοντας ταυτόχρονα και προς την πρόληψη και εξάλληψη κάθε είδους εμφάνισης της βίας εντός των κόλπων της. Και βέβαια, εκτός από την βία, ανέφερα κιόλας, Γιώργο, έγινε και συζήτηση για την πανδημία, μετά και την ανακοίνωση των νέων μέτρων που επιτρέπει το χριστεπώνυμο πλήρωμα να προσέρχεται στις εκκλησίες χωρίς rapid test. Με αφορμή την έξοδο των κρουσμάτων του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος, πέρα από τις γραπτές εγκυκλίους που θα αποσταλούν και υπάρχουν διάφορες οδηγίες, απευθύνει έκκληση σε όλους τους κληρικούς, καθώς και στον πιστολαό, ώστε κατά την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού. Προτρέπει φυσικά πατρικά όλους για τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητος. Ελεύθερα και αβίαστα, ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας. Πάντως, Γιώργο, επειδή έχεις το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τα εκκλησιαστικά, οι αρχιερείς, όπως επίσης και ο αρχιεπίσκοπος, τηρούν κατά γράμμα τους νόμους της πολιτείας, να πω καλύτερα, τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ο κατώτατος κλήρος... Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι ο αρχιεπίσκοπος ήταν ένας από τους πρώτους που έκανε το εμβόλιο, όπως ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου είχε κάνει από τους πρώτους και αυτός το εμβόλιο. Οπότε η άρνηση που υπάρχει σε κάποιους εκκλησιαστικούς, σε εισαγωγικά, είναι καθαρή δική τους ενέργεια. Η Εκκλησία της Ελλάδος από την αρχή έχει ταχθεί υπέρ του εμβολίου, κάνει διάφορες προσπάθειες έτσι ώστε να γίνει κατανοητός στους πολίτες και ειδικά στους κληρικούς της να εμβολιάζονται, γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι και να προστατευτούμε όλοι από αυτόν τον ιό. Και να υπενθυμίσω φυσικά ότι χθες ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης είπε σε κληρικούς ότι ή θα κάνουν το εμβόλιο ή θα σταματήσουν και να πληρώνονται και να υπάρχει αργία, δηλαδή μία, ας πούμε, επίπτωση στην κοινωνική του ζωή.
και ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, πρόσφατα ήταν σαφής σε αυτό που ανέφερε. Όσοι κληρικοί δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να πάνε σπίτι τους ή στο μοναστήρι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το είχε πει στην προηγούμενη συνεδρία και είχε αναφερθεί προς όλου το σώμα της ιεραρχίας. Από την άλλη, ο κόσμος είναι φυσικά ελεύθερος και αβίαστος. Μπορεί να το κάνει, αλλά πάντα με δική του ευθύνη. Η Εκκλησία, ως Εκκλησία και ως οργανισμός, πρέπει να τηρήσει τα μέτρα που δίνει η πολιτεία. Και είναι και αυτή η επίσημη θέση της Εκκλησίας, Γιώργου Φερδή. Πάμε και τώρα να δούμε τι συζητήθηκε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 20-21 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Ναι. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, μετά το ταξίδι του στην Αμερική, θα επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και θα συλλειτουργήσει μαζί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο στην Μητρόπολη Αθηνών, στον Καθεδρικό Ναό, στις 21 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα ακόμα, Κατερίνα μου, δεν είναι γνωστό για λόγους ασφάλειας, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας πιστεύω να το έχουμε στα χέρια μας. Γιώργο Φερδή, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, να είσαι καλά. Τα λέμε πολύ σύντομα, καθώς η Εκκλησία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πόσο μάλλον τώρα με τον κορονοϊό που έχουν μεγαλώσει τα προβλήματα και είναι πολύ περισσότερα στους κόλπους της Εκκλησίας. Σωστά, Κατερίνα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Να υπενθυμίσουμε μόνο και στους ακροατές και σε σένα ότι οι διαβεβαιώσεις των νεοχειροτονηθέντων σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών θα γίνουν την Τρίτη που θα παρουσιαστούν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Οπότε από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσουν οι ημερομηνίες για την Καστοριά, το Λαγκαδά, το Κιλκής, το Περιστέρι και τη Θύρα. Και επειδή είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, περιμένουμε την ενθρόνηση του Δεσπότη Καστορίας, του Μητροπολίτη Καστορίας. Ο Μητροπολίτης Καστορίας θα ενθρονιστεί από τον τοποτηρητή, όπως ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος και μετά από απόφαση της συνοδικής περίοδου των συνοδικών αποφάσεων, ο Μακαριώτος θα εκπροσωπηθεί από τους εκάστοτε του ποτηρητές. Ο τοποτηρητής δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή για την Καστοριά, ο Μητροπολίτης Γρεβενών, θα ενθρονίσει τον νέο Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Καλλινικό. Ναι, λόγω του κορονοϊού δεν θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες φυσικά θα πραγματοποιηθούν με τάξη, απλότητα και με ακριβή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας. Και έτσι πρέπει, για να δίνουν και οι αρχιερείς το καλό παράδειγμα αλλά και το χριστεπώνυμο πλήρωμα των Μητροπόλων. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.